Ευχαριστώ, συνάδελφε Σάι. Ο κύριος Χατζηγεωργίου, παρακαλώ, για 2,5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, χτες συμμετείχα μαζί με άλλους συναδέλφους σε μια συνάντηση στην οποία ήταν παρόν ο πατέρας του Σαλίτ και θέλω να πω ότι κανένας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος από το δράμα αυτής της οικογένειας. Γι' αυτό και εμάς θέση μας είναι ότι ο Γκιλάτ Σαλίτ, μέλος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθηκε μέσα στο έδαφος του Ισραήλ στις 24 Ιούνιου του 2006, πληρεί τα κριτήρια για να θεωρηθεί αιχμάλωτος πολέμου, σύμφωνα με την Τρίτη Συνθήκη της Γενέβης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να τη χάνει ανθρώπινης μεταχείριση και να του επιτρέπεται επικοινωνία. Θα πρέπει να επιτραπεί στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό να τον επισκεφθεί και η οικογένεια έχει κάθε δικαίωμα να έχει ενημέρωση για την κατάστασή του, καθώς βεβαίως και να τον επισκεφθεί. Ταυτόχρονα εκφράζουμε την θέλησή μας, την πίστη μας, αυτός ο άνθρωπος να απελευθερωθεί. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς να θέλω καθόλου να μειώσω όσα έχω πει μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι λίγο απολύτικη η στάση μας να θεωρούμε ότι μπορεί αυτό το ζήτημα να διαχωριστεί από ένα σωρό άλλους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στις φυλακές και που είναι επίσης ανθρωπιστικό ζήτημα η παρουσία τους σε αυτές τις φυλακές. Θεωρώ μάλιστα ότι δίνουμε και φρούδες ελπίδες σε αυτή την οικογένεια, αν νομίζουμε ότι εστιάζοντας σαν κοινοβούλιο στην απελευθέρωση ενός του συγκεκριμένου αυτού ανθρώπου, που επαναλαμβάνω την απέτησή μας να απελευθερωθεί. Νομίζω όμως ότι δίνουμε φρούδες ελπίδες εάν εστιάζουμε την εικόνα μας μόνο προς αυτό το σημείο, θεωρώντας ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Δεν είναι ανθρωπιστικό το ζήτημα του γεγονότος ότι βρίσκονται στις φυλακές δεκάδες παιδιά Παλαιστινίων που είναι 16 χρονών? Πώς μπορείς να διαχωρίσεις αυτά τα δύο ζητήματα? Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι η ίδια η Γάζα, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ζει σε μια τρόγλη και ζει σε μια τρόγλη αυτό το παιδί, η ίδια η Γάζα είναι μια απέραντη τρόγλη, αγαπητοί συνάδελφοι. 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι που ζουν εκεί ζουν μια συλλογική τιμωρία. Υπάρχουν 7.200 Παλαιστίνοι στις Ισραηλινές φυλακές, ανάμεσά τους 270 παιδιά 16 έως 18 χρόνων. 44 παιδιά κάτω των 16. Από το 67 μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί και πάει στις φυλακές 750.000 Παλαιστίνοι. Απαιτούμε λοιπόν την απελευθέρωση του Σαλίτ. Είναι απολύτικη όμως στάση να θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα χωρίς να διασυνδεθεί με μια συνολική εικόνα που υπάρχει στην Παλαιστίνη. Κλείνω με αυτό. Η μόνη περιοχή του κόσμου που έχει υπουργό για φυλακισμένους είναι η Παλαιστίνη. Εκφράζω ξανά την αγάπη και τη συμπάθειά μας στην οικογένεια και ελπίζω σύντομα αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Vielen Dank, Herr Kollege Hadjigeorgiou. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηγεωργίου. Η κυρία Κιλ Νίλσεν, για 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα για τον Λοχία 19, κυλά Τσαλίτ, αποτελεί συνέχεια μια σειρά από